μαζί μας. Διότι μεταξύ των διαδρομών που κάνετε, γιατί είτε θα σας βλέπουμε στην Ιδωμένη, είτε θα σας βλέπουμε στη Μυτιλίνη, στην Τουρκία, είτε στην Τουρκία, Βρυξέλλες. Στην Αθήνα δεν σας πολύ βλέπουμε. Εδώ που είμαι τώρα αισθάνομαι πιο φιλόξενα από αλλού και σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Να λύσουμε απορίες. Ωραία, να ξεκινήσουμε από το... Έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο πλέον. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και μετά και από το χτύπημα του ρωσικού αεροσκάφους από την Τουρκία. Πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς επηρεαζόμαστε εμείς. Και τι κάνουμε κιόλας. Κοιτάξτε, οι τρομοκρατικές επιθέσεις δημιούργησαν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια ενοχοποίησης και ευθύγραμμη σύνδεσης του προσφυγικού και μεταναστευτικού με την τρομοκρατία. Και αυτό γίνεται μια προσπάθεια ενοχοποίησης της χώρας μας. Αντίθετα, τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν κάτι εντελώς αλλιώτικο. Εγώ μου αρέσει να λέω ότι από τους 8 τρομοκράτες, οι 2 όντως περάσανε μέσα από το προσφυγικό ρεύμα. Αυτό δεν σημαίνει γραμμική σύνδεση. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές τι θα κάνουμε για τους πρόσφυγες που περάσαν οι 2 τρομοκράτες. Είναι σαν να με ρωτάτε, οι άλλοι 6 τρομοκράτες ήταν Γάλλοι και Βέλγοι. Ήταν, λοιπόν, που κυκλοφορούσαν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν σαν να με ρωτήσετε σήμερα τι σκοπεύουμε να κάνουμε για τους Γάλλους που συνδέονται με την τρομοκρατία. Είναι μια ανόητη ερώτηση. Το ίδιο ανόητο είναι και το άλλο. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορεί πια κανείς να είναι ανέφελος μετά από αυτό το χτύπημα. Η ευθύνη είναι να αυξηθούν τα μέτρα ασφάλειας, να είμαστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί στις υποχρεώσεις που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και απέναντι στην δική μας ασφάλεια. Δηλαδή, πώς να αυξηθεί η ασφάλεια, να γίνεται τι, να ελέγχονται καλύτερα. Να ελέγχονται καλύτερα. Τα διαβατήρια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τα διαβατήρια για να τα ελέγξεις, ειδικά τα συριακά διαβατήρια, ήταν ανέκαθεν ευάλωτα. Εγώ τώρα, ξέρετε, γίνομαι και λίγο αστυνομικός με όλα αυτά. Είναι διαβατήρια φτιαγμένα κάτω από πολύ κακές συνθήκες, ακόμα και πριν τον πόλεμο. Και υπήρχε ένα κύκλωμα πλαστογραφία συριακών διαβατηρίων και πριν τον πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο το διαβατήριο είναι ένα από τα 17 στοιχεία που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πιστοποίηση των ατόμων. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ καλή πιστοποίηση. Στην αρχή, δηλαδή εκεί πέρα γύρω στον Αύγουστο, είχαμε πολύ μεγάλες ελλείψεις. Από τότε πηγαίνουμε συνέχεια καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 2 αυτοί οι τρομοκράτες είχαν πιστοποιηθεί πλήρως στη χώρα μας. Τον Οκτώβριο. Είχαν περάσει δηλαδή και τα 17. Είχαν περάσει από όλα τα σημεία. Από όλα τα σημεία. Επίσης, αν θέλετε τώρα, παρότι αυτό το αποτρόπαιο γεγονός δεν είναι λογικό να το συνδέει κανείς με συγκρίσεις, αλλά κοιτάξτε, αυτοί οι 2 τρομοκράτες πιστοποιήθηκαν στη χώρα μας. Ξαναπιστοποιήθηκαν στην Σερβία. Ξαναπιστοποιήθηκαν στην Κροατία. Μετά, για να πάνε στη Γαλλία, περάσαν από 4-5. Κεντρικές, ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, κανείς δεν τους βρήκε. Είναι λιγάκι ψεύτικο να κατηγορεί κανείς την Ελλάδα γι' αυτό. Είμαστε διατεθειμένοι και έχουμε κάνει και προτάσεις να αυξήσουμε τα μέτρα στο βαθμό που η Ευρώπη το προτείνει. Για παράδειγμα, αυτά τα μηχανήματα να συνδέονται απευθείας με τη Europol, με την Interpol. Αλλά το να συνδέσει κανείς το προσφυγικό με την τρομοκρατία είναι λάθος. Οι πρόσφυγες φεύγουν ακριβώς για να γλιτώσουν από αυτούς τους τρομοκράτες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Τώρα το ρωσικό αεροπλάνο. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κάνω γεωπολιτικές αναλύσεις ή μπορώ να τις κάνω σε ένα επίπεδο παρέας, όχι για τον κόσμο. Ναι, μας έκανε εδώ ο κύριος Μάζης και είπε ότι η Τουρκία θέλει να πει. Εγώ φοβάμαι όμως ότι η ένταση μπορεί να αυξήσει το προσφυγικό ρεύμα. Και αυτό είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να το δει. Υπάρχει όμως, κύριε Μουζάλα, και ο άλλος ο φόβος που ακούγεται από την άλλη πλευρά, που λέει, της κριτικής εννοώ, που ασκείται στην κυβέρνηση και λέει ότι αυτή η πολιτική που ακολουθούμε μπορεί να μας φέρει σε ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Με την πολιτική, έννοια. Με την έννοια. Όχι, το ξέρω. Μεταφέρω, σας λέω και πάλι, ότι η πολιτική
το ότι τα σύνορά μας είναι ελεύθερα. Ναι. Αυτό σας κατηγορούμε. Ακούστε λοιπόν, ότι έχουμε μια πω. Πολύ χαλαρή, αν θέλετε, ακόμα και ο Ολλάνδη των συνόρων μας, πρέπει να ελέγχονται τα τους... εξωτερικά σύνορα της Εδώ, Ευρώπης. Εδώ λοιπόν είναι δηλαδή, κάτι ενδιαφέρον και αφήστε με να σας το πω. Βεβαίως. Πρώτο, τα σύνορα της Ελλάδας είναι δυο λόγια. Χερσαία, ο Εύρος. Ελέγχεται πλήρως. Και με φράχτη, μην το ξανανοίξουμε. Και με φράχτη, είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι, αυτή μπορούμε τώρα, να την κάνουμε αν θέλετε. Αλλά τα χερσαία μας σύνορα ελέγχονται πλήρως. Είναι η θάλασσα. Ξέρετε, εγώ την Τρίτη πήρα όλους τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήγαμε εκδρομή εργασίας στη Λέσβο. Πρώτον, για να τους δείξουμε ότι το hot spot στη Λέσβο τελείωσε, λειτουργεί, πώς λειτουργούν τα μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι ενοχών. Το ρεύμα στη Λέσβο ξανάσχισε, επομένως πήγαμε και εκεί που βγαίναν οι βάρκες. Και μετά πήραμε ένα σκάφος του λιμενικού, ανεβήκαμε όλοι επάνω και πήγαμε. Όταν φτάσαμε στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκία, σταμάτησα το σκάφος. Όχι σαν άβαρχος, παρακάλεσα να σταματήσουμε το σκάφος. Και μάζεψα τους πρέσβεις και τους είπα, αυτό εδώ είναι το σύνορο με την Τουρκία. Ας κάνουμε τώρα μια πνευματική άσκηση σαν να παίζουμε σκάκι. Πάρτε φωτογραφίες, πηγαίνετε στις κυβερνήσεις σας και πείτε μας πώς θέλετε να φράξουμε αυτό το σύνορο. Τι πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα σύνορο που έχει 1500 μέτρα βάθος. Οι βάρκες έρχονται από απέναντι, από την Τουρκία. Πώς θέλετε. Θέλετε να τις πρόξουμε πίσω, θα πνιγούν. Εμείς υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της Ευρώπης, σώζοντας τους ανθρώπους. Στη θάλασσα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σταματήσει τη ροή στις ακτές της Τουρκίας. Ξέρετε, ακούγεται δύσκολο. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν επί υπηρεσιακής κυβέρνησης ακόμα έθεσα αυτό το ζήτημα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε από τον να το θέτει πολύ έντονα, στην Ευρώπη αντιμετωπιζόταν σαν γραφικό. Την Κυριακή γίνεται σύνοδος κορυφής και ένα από τα ζητήματα είναι αυτό. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν σταματήσουν οι ροές εκεί που μπορούν να σταματήσουν, στο έδαφος, στην Τουρκία εμπροκειμένου. Στην Τουρκία εμπροκειμένου. Αλλού δεν μπορούν να σταματήσουν μες στη θάλασσα. Και νομίζω ότι και οι πρέσβεις το κατάλαβαν και θα δούμε τι θα μας απαντήσουν. Ο κύριος Μάζης πάντως είπε προηγουμένως που τον είχαμε εδώ πέρα ότι υπάρχει. Λιγοστεύουνε. Τουλάχιστον χθες, προχθές, πότε τέλος πάντων αυτές τις μέρες. Είχαμε μία ψευδέστηση. Αλλά είναι ψευδέστηση. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Να σας πούμε απλώς τι είπε ο κύριος Μάζης και να μας πείτε αν θεωρείτε και ότι αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Μάζη, δεν είναι επειδή χειροτέρεψε ο καιρός, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγέτες, τράβηξαν και λίγο το αυτή της Τουρκίας. Να μαζευτεί. Ελπίζω αυτό να γίνει. Όπως ξέρετε, είναι η κεντρική μας πολιτική. Και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι είναι εθνική πολιτική. Δηλαδή δεν είναι να καμαρώνει κανείς ότι το είπε ο Μουζάλας ή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο καθένας θα έλεγε αυτό το πράγμα. Μειώθηκαν οι ροές 4-5 μέρες. Εγώ νομίζω ότι οι ροές μειώθηκαν κατεξοχήν εξαιτίας του πολύ κακού καιρού. Και είναι πιθανόν εν όψη της Συνόδου της Κυριακής και η Τουρκία λιγάκι να θέλει κάτι να δείξει. Εχθές ξανάρχισαν οι ροές. Εχθές στη Λέσβο είχαμε 2.500 άτομα. Μάλιστα. Παρά τον κακό καιρό χθες. Ναι, οι 2.500 άτομα είναι μια καλή ροή. Ναι, γιατί 4.000 είναι κανονικά, ναι, με 5. Αλλά έχουμε επίσης μια αλλαγή σύνθεσης το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έρχονται και Μαροκίνοι από το Μαγκρέμπ, Αλγερινοί. Ένα παράξενο πράγμα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσο δεν ελέγχονται οι ροές από τις ακτές της Τουρκίας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση. Και δεν είναι πάντα η καλύτερη. Πάντως η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ είπα, τα βάζει κατευθείαν με τη Ρωσία. Κάνει απίστευτα πράγματα. Πώς θα μπορέσει η χώρα μας και φυσικά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πείσει την Τουρκία και με τι ανταλλάγματα να συνεργαστεί επιτέλους. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια χώρα, ναι, φυσιολογική που θα κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε, διαπραγματεύσουμε. Είναι μια χώρα που έχει αυτή την πολιτική. Με έναν αυταρχικό αρχηγό, ναι, που κάνει ό,τι θέλει. Τι μπορεί να κάνει η χώρα μας.
Η χώρα μας κάνει αυτά που μπορεί και καμιά φορά κάνει παραπάνω. Ας πούμε, πιέσαμε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτέλους το είδε ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί εκεί. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το βλέπετε οι δημοσιογράφοι και ο Γιουνκέρ και η Μέρκελ βάζουν θέμα πια Τουρκίας. Το δεύτερο είναι ότι εμείς αντί να καθόμαστε να βλέπουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν άμεσα καμένοι από αυτή την ιστορία αλλά και σαν γείτονες με την Τουρκία, ξεκινήσαμε έναν κύκλο, ξαναρχίσαμε διμερείς επαφές με την Τουρκία και θα παίξουμε και έναν ρόλο τριμερούς, δηλαδή θα συμμετέχουμε ώστε να μην αποφασιστούν πράγματα ερήμην μας. Κοιτάξτε, η πολιτική μας επιρροή, η γεωπολιτική μας επιρροή, η οικονομική μας δύναμη είναι αυτή που είναι. Μπορούμε να την πολλαπλασιάσουμε πιθανώς με κάποιες κινήσεις, με κάποιες ενέργειες. Αλλά είναι περιορισμένη. Αλλά είναι αυτή που είναι. Δεν θέλω να πω περιορισμένη ή απεριόριστη, αλλά είναι αυτή που είναι. Θέλουμε, γιατί δεν βγήκε καθόλου στα μέσα. Δεν βγήκε, ναι, γιατί ίσως. Δεν ξέρω κι εγώ, ίσως μπορεί να φταίω. Μιλήσανε με τον Ερντογάν όσο μιλήσανε. Να σας πω κάτι, κυρία Κατσίμ. Καμιά φορά λέω ότι μπορεί να φταίω κι εγώ. Δεν πήγε κανείς στην Τουρκία, ξέρετε, σαν το στρατιλάτι, να πάρει τη νίκη και να τη φέρει πίσω. Ξαναρχίσανε οι συνεργασίες. Όχι, κανείς αυτό, δηλαδή. Θέλω να πω ότι ξαναρχίσαμε τις διμερείς συνεργασίες. Ναι. Σήμερα έχουμε καινούρια σύσκεψη στην Άγκυρα πια σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Το λιμενικό, η αστυνομία, η υπηρεσιακή εκπρόσωπη του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία να δούμε τι θα γίνει. Αυτό, όπως όλα δυστυχώς, έχει μια δυναμική. Δεν ξέρω να σας πω τι θα γίνει. Ξέρω να σας πω τι προσπαθούμε να κάνουμε. Κύριε Μουζάλα, υπάρχει το εξής πρόβλημα, ενδεχόμενο, να εγκλωβιστούν εδώ πρόσφυγες, μετανάστες στην χώρα μας και να μην πάνε εκεί που θέλουν, που είναι ο τελικός τους προορισμός. Για παράδειγμα στη Γερμανία. Υψώνονται συνεχώς φράκτες από άλλες χώρες, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Το έχουμε σκεφτεί ως ενδεχόμενο και ναι, πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Το έχουμε σκεφτεί σαν ενδεχόμενο. Το αντιμετωπίζουμε με δύο τρόπους. Το ένα είναι ότι σε ένα πολιτικό επίπεδο κάνουμε μια ισχυρή παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη λογική του ότι δεν γίνεται οι μισές χώρες να χτίζουν θέσεις φιλοξενίας και οι άλλες χώρες να σφραγίζουν τα σύνορά τους. Ήδη αυτές οι χώρες έχουν υποστεί έντονη κριτική και από την Μέρκελ και από τον Γιουνκέρ και από τον Σούλτς. Και από εμάς βέβαια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε σε συνεχή διαπραγμάτευση μαζί τους. Πρέπει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να είναι ένα ενιαίο σύνορο, ένα ενιαίο πράγμα. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να χαράζει μια δική της πολιτική. Και οι φράχτες δεν είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο είναι ότι εμείς σαν Ελλάδα τι θα κάνουμε. Υπάρχει πραγματικά αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή να υπάρξει ένας εγκλωβισμός εδώ πέρα. Έχω πει ότι υπάρχει ήδη ένα σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του πράγματος, εάν μας συμβεί, ότι θα γίνει με έναν τρόπο... Ποιο μπορείτε να μας πείτε? Όχι, δεν μπορώ όχι, να είναι σας σχέδιο... πω. Γιατί όπως είπα, τότε πια, ξέρετε, όλο το προσφυγικό είναι ένα δράμα, αλλά... Εάν βρεθούμε σε αυτή τη θέση, εγώ λέω ότι δεν μιλάμε πια για μια εκδρομή στο κολέγιο που θα πάμε στο δάσος να μαζεύουμε λουλούδια. Θα υπάρχουν και μέτρα περιοριστικά, θα υπάρχουν και μέτρα σκληρά που εμένα προσωπικά πάρα πολύ με στεναχωρούν, αλλά θα είναι αναγκαία. Ωστόσο, θέλω να βεβαιώσω ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχει αντιμετωπιστεί. Επίσης ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με βάση την εμπειρία που έχω 27 χρόνια τώρα με τους πρόσφυγες, αντανακλαστικά θα μειώσει τις ροές. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε φυσικά, τι θέλω γιατί τώρα να σας περνάνε πω. Κατευθείαν. Ναι, αντιλαμβανόμαστε. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε κύριε Μουζάλα, είναι ακριβώς η πολιτική που λένε η αντιπολίτευση, που λέει η αντιπολίτευση, ότι θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση και δεν κάνει. Δηλαδή ότι αν είχε μια τέτοια να πολιτική με ένα θα ήταν μια αποτρεπτική. Όπως έκανε σας ρώτησα, και πριν, πώς να τους αποτρέψω στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας με τις βάρκες στα 1500 μέτρα βάθος. Πενιχθήκατε κάποιους περιορισμούς.
Η αντιπολίτευση λοιπόν κάθεται και λέει ότι αν υπήρχαν από τώρα αυτοί οι περιορισμοί, ποιοι, τότε ίσως να μην είχαμε ξέρετε, αυτή τη διαρροή. Ξέρετε κύριε Δάρα, δεν σας ρωτάω, σας ρωτάω για να διευκολύνω τη συζήτηση. Ποιοι οι περιορισμοί. Όχι, εγώ όχι, θέτω ερωτήματα για καταλαβαίνω, να προχωράει η συζήτηση. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι τα υιοθετώ. Όχι, το ξέρω αυτό, σας γνωρίζω δηλαδή τις θέσεις που διατυπώνετε. Αλλά ας κάνουμε τώρα εσείς το σύγχρονο διαβόλιο και εγώ τον Άγιο. Ποιοι οι περιορισμοί. Να τους βάλω φυλακή είναι πρόσφυγες, δεν μπορώ να τους βάλω. Να τους βάλω τους μετανάστες χωρίς χαρτιά φυλακή, αν δεν έχω εξασφαλίσει ότι θα επιστραφούν στις χώρες τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει εξασφαλίσει, δεν μπορώ να τους κάνω. Υπάρχουν συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν συνθήκες της Ευρώπης, υπάρχει το εθνικό δίκαιο. Κύριε Μουζάλα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό που η δικιά σας κυβέρνηση δεν κάνει, ενώ έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι τα pushbacks, οι επαναπροωθήσεις, με αποτέλεσμα να πνίγονται άνθρωποι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, εσείς δεν το κάνετε αυτό. Όμως κλείσατε το φράχτη. Δηλαδή, βάλατε και εσείς περιορισμούς εκεί που εσείς δεν ήσασταν στην κυβέρνηση, βέβαια, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι κοιτάξτε, είναι απάνθρωπο, με αποτέλεσμα να πνίγονται και περισσότεροι άνθρωποι. Όχι, όχι, όχι. Είναι μια γραμμική μεταφορά αυτό που κάνετε. Συγχωρέστε με. Ο φράχτης είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε αν θέλετε. Ωστόσο, να σας πω ότι ο φράχτης είναι 10 χιλιόμετρα σε συνοριακή γραμμή 122 χιλιόμετρων. Από όπου δεν περνάμε. Η επιλογή του Αιγαίου δεν είναι εξαιτίας του φράχτη, είναι εξαιτίας μιας βιομηχανίας που έχει αναπτυχθεί. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αν θέλετε καλέστε με να την κάνουμε, γιατί και εγώ ξέρετε αισθάνομαι άσχημα με τον φράχτη. Δεν είμαι ευτυχής για αυτό το πράγμα. Άλλο το ότι πιστεύω ότι πρέπει να στα χέρια. Ωραία, θα αλλά σας καλέσουμε πρακτικά. Να μιλήσουμε γιατί πολλοί κόσμος. Βεβαίως, βεβαίως. Και αναρωτιέται και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πότε μπορείτε. Εσείς πότε θα σας δούμε στην Αθήνα πάλι. Από Δευτέρα λοιπόν να το κανονίσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά να σας πω πάλι για τα pushback. Σαν μέλος της κυβέρνησης, έχοντας μια θεσμική θέση, θέλω να πιστεύω ότι δεν γινόντουσαν pushbacks. Σαν άνθρωπος που ασχολιόταν με το προσφυγικό χρόνια, ξέρω ότι γινόντουσαν pushbacks. Είναι παράνομο, κυρία Κατσίνα. Είναι παράνομο. Είναι θέμα για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εάν κάποιος ζητάει από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα σας έλεγα από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, να παρανομήσει. Πρέπει να πάρει την ευθύνη. Σκοτώνοντας και ανθρώπους. Σκοτώνοντας, όχι, ναι. Να παρανομήσει. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Να πάρει την ευθύνη. Ένα τελευταίο θέλω να σας κάνω. Δεν φημίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα πάει καλά με τη διαχείριση. Τι εννοείτε. Εννοώ ότι ακόμα οι δομές που έχετε φτιάξει είναι σε πολύ κακό επίπεδο και έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Έχετε φτιάξει ένα πολύ ωραίο ελαιώνα. Να σας γιατί πω κάτι. Δεν έχετε φτιάξει και άλλους ελαιώνες. Ξεχνιόμαστε. Ακούστε να σας πω κάτι. Με τη βοήθεια, συγγνώμη, των εθελοντών, των ΜΚΙΟ, που και λεφτά δίνει. Ελάτε. Γιατί εσείς από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Από τους γιατρούς του κόσμου. Ναι. Ακούστε τώρα να τα πάρουμε ένα-ένα. Έχουν περάσει πολλοί μήνες. Έχουν περάσει δύο μήνες αφότου η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε το ζήτημα των hot spot, των κέντρων ταυτοποίησης. Σε αυτούς τους δύο μήνες. Ναι, αλλά είχαμε και από πριν. Όχι, δεν το είχαμε. Θέμα. Κέντρα ταυτοποίησης δεν είχαμε. Ακούστε με. Όχι, αλλά έπρεπε να φτιαχτούν δομές για να αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται. Ακούστε με. Μια στιγμή. Έπρεπε να έχουν φτιαχτεί δομές πολλά χρόνια τώρα. Φτιαχτήκανε 3.600 θέσεις φυλακών. Δεν τις έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο δεν τις έφτιαξα εγώ στους δύο μήνες που είμαι υπουργός. Δύο μήνες βγήκανε η ιστορία με τα hot spot. Τα κέντρα ταυτοποίησης είναι κακό ήχο πράγμα αυτό το hot spot, λάθος λέξη. Έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ καλό συγκρότημα στη Μόρια. Φτιάχνουμε στην Κό και στη Λέρο. Έχουμε ένα προσωρινό πολύ αξιοπρεπές στοιχείο και έχουμε ένα κακό στη Σάμου. Τα οποία θα έχουν τελειώσει, θα σας έλεγα, μπορεί και πιο νωρίς από τα μέσα του Γενάρη. Είναι κακά με βάση την οικονομική μας κατάσταση, με βάση τη γραφειοκρατία. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται, έχετε δίκιο. Αλλά εντάξει, πρέπει κανείς να δει και τις δυνατότητες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πάρει 20.000 θέσεις επιδοτούμενα ενίκια. Έχουμε και μια υποχρέωση να φτιάξουμε 20.000 θέσεις για το relocation, προσωρινές. Μέχρι το τέλος του Γενάρη, 15 του Γενάρη, θα έχουμε φτιάξει
τουλάχιστον τις 8.000 θέσεις με αξιοπρέπεια και έχουμε ήδη ξεκινήσει να ενεργοποιούμε το ζήτημα των ενοικίων. Ξέρετε κυρία Κατρίνη, πρέπει να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε χώρους για να φιλοξενούμε σε στοιχειωδώς ανθρώπινες συνθήκες τους πρόσφυγες. Αλλά αυτό πρέπει να το ισορροπήσουμε με το ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια αποθήκη ανθρώπων την Ελλάδα. Και δεν είναι εύκολες αυτές οι ισορροπίες. Πολλές φορές και εγώ στη θητεία μου το βλέπω αυτό το πράγμα. Κινδυνεύεις και πολλές φορές την πατάς. Πέφτεις από τη μια πλευρά ή την άλλη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βαστάξουμε αυτή την ισορροπία. Κύριε Μουζάλ, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ και από εβδομάδα για το φράχτη. Και από εβδομάδα βεβαίως το κλείσαμε το ραντεβού. Για το φράχτη όλες τις εξελίξεις. Όλες θέλετε εξελίξεις. Να με κάνετε να πονώ όταν μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν.